το δικινητήριο ATR-72 που εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά της Βραζιλίας με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλου στο Σάο Πάολο, χάνει τη στήριξή του ενώ βρίσκεται στον αέρα. Φαίνεται να χάνει απότομα ύψος. Για μια στιγμή δεν είναι ορατό. Ξαφνικά χάος. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού εμφανίζεται στον ορίζοντα. Então achei que ia cair no nosso quintal. Foi assustador, mas graças a Deus assim, moradores que moram aqui não teve nenhuma vítima, né? Mas as vítimas mesmo parece que foi 62 pessoas dentro do avião. Que ele se acertou, ele desceu de bico. Aí eu achei que tinha acontecido alguma coisa, tinha acabado a gasolina e aí eu fui correndo. De casa, porque eu sou morador daqui da capela. Aí eu vi ele cair em cima do telhado de um casal. Το τελευταίο σήμα που ελήφθη από το αεροσκάφος ήταν περίπου μια μισή ώρα μετά την απογείωση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 δευτερολέπτων της πτήσης, ο αναμεταδότης του μετέδιδε την κατακόρυφη πορεία προς το έδαφος, καθώς έχανε ύψος από 8.000 μέχρι 24.000 πόδια το λεπτό. Το αεροπλάνο έπεσε στην αυλή ενός σπιτιού. O que a gente busca agora, dentro do possível, já que as vidas dessas pessoas a gente não pode trazer de volta, é dar a melhor pronta resposta possível, uma ação coordenada e principalmente no final, lá na frente, através do trabalho investigativo, descobrir qual foi o real motivo da queda. Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, μόλις έγινε γνωστή η είδηση της συντριβής. Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo. Τώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της πτώσης και συντριβής του αεροσκάφους της ΒΟΕΠΑΣ, ενώ έχει εντοπιστεί και το μαύρο κουτί. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει σχηματιστεί πάγος στα φτερά του αεροσκάφους και αυτό να οδήγησε στη συντριβή.